Εγώ το λόγο. Κύριο Ρήγα. Έχω το λόγο επειδή αναφέρω την ομάδα μου. Όχι προσωπικό, όχι αναφέρω. Επειδή δεν πρέπει να δίνουμε μεγάλη έκθεση σε θέματα που μπορούν να λυθούν άμεσα και άμεσα είναι να επαναρθούν όλες οι απευθείες αναθέσεις, που καλώς γίνεται η απευθείας ανάθεση. Η απευθείας ανάθεση είναι σε έργα τα οποία αμέσως δεν χάνεις χρόνο, επιλέγεις τον εργολάβο ανάλογα με το έργο, γιατί κάποιος εργολάβος είναι καλός όχι έργο, κάποιος άλλος έχει άλλη ειδικότητα και είναι θετικό. Όπως επίσης έχουν περιπτώσεις που ένας εργολάβος έχει πάρει μία δημοπρασία, αλλά συγχρόνως παράλληλα κοντά προκύπτει ένα μικρό έργο που πάει απευθείας ανάθεση. Λογικό είναι εφόσον εκεί και έχει, ξέρει το πρόβλημα, να το ολοκληρώσει. Αυτά είναι που πρέπει να γίνονται και γίνονται. Από εκεί ύστερα, τουλάχιστον τα 3 χρόνια που είμαι εγώ στη Μαθηματική Επιτροπή, υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν πάρει πολλοί, σχεδόν όλοι, εργολάβοι έργα. Εάν τώρα ένας έχει πάρει 3 έργα των 5.000 και ο άλλος έχει πάρει 2 των 12, αθεριστικά κάπου κοντά βγαίνουν. Βεβαίως θα πρέπει η Δημαρχιακή Επιτροπή να δίνει σε όλους τους εργολάβους ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός και να μην υπάρχουν ούτε παρακράγματα ούτε να γίνονται αυτές τις στήσεις. Για το 10, τα 2 πρώτα προλάβαμε να δώσουμε. Πράγματι, αυτοί οι 2 άνθρωποι που προτάθηκαν και με ψηφοφορία. Ψηφοφορία γίνεται. Ούτε διχακτορία γίνεται, ούτε αυτοδομή. Ψηφοφορία γίνεται. Και μάλιστα οι ψηφοφορίες, αν τις δείτε, είναι με 6-1, ομόφωνα, 5-2. Δεν μιλάμε, ας πούμε, ούτε καν στην ψήφο του Προέδρου. Δεν έχουμε φτάσει. Οι 2 τελευταίες που δώσαμε τώρα για το 10, που είναι τα πρώτα έργα, αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον απευθείας ανάθεση, εγώ δεν θυμάμαι να έχουν πάρει. Ή αν έχουν πάρει, έχουν πάρει πολύ παλιά. Πρόσφατα. Προσπαθούμε. Και έχουν ακουστεί και εδώ τα ονόματά τους. Πρόσφατα τα ονόματα. Απευθείας. Απευθείας ανάθεση. Λοιπόν, νομίζω όχι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, είπε και ο κύριος Δήμαρχος ότι έρχονται άγιες ημέρες και εγώ είμαι του πνεύματος αυτού να μην οξύνουμε σήμερα τα πράγματα πολύ και να φτάσουμε στις άγιες ημέρες, αγαπημένοι και αδερφωμένοι, και θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, μόλις είδα το υπόμνημά σας, δεν θα το κρίνω αυστηρά, διότι θεωρώ ότι καινούργια σκέψη, υγεία έχουν όλοι οι συνάδελφοι, το εψήφισαν, το γνωρίζουν και θεωρώ ότι με διάλογο ο καθένας και με τις θέσεις του θα μπορεί να αποδείξει τις θέσεις του, να δώσει στο σπαρτιατικό λαό τα φώτα του και ο κάθε συνάδελφος από τη θέση του να δώσει δεδομένα σε όλα τα όρια, να φωτίσουν την όλη όψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα θεωρώ ότι με τη δική σας συμβολή, εφόσον πλέον είστε κι εσείς και σοβαρός, αξιοπρεπής και τηρήσετε το κανονισμό, όχι βέβαια απαράμιλα 100% και συνάδελφοι, διότι είναι δύσκολο αυτό να γίνει, θα μπορέσουμε να προχωρήσει ο Δήμος μπροστά και όλοι οι συνάδελφοι να εκφράζονται ωραία και να ακούγονται μέσα σε συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις και τεκμηριωμένα και χωρίς να υβρίζει ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση την οποία έκανα προηγούμενο συμβούλιο στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, σας είχα παρακαλέσει τότε, επειδή έχει εκπνεύσει ο χρόνος από την οποία παραιτήθηκε ο κύριος Αβδούλος εδώ και ένα μήνα. Σας είχα ζητήσει με ευγενικό πάντοτε τρόπο, αν μπορείτε, επειδή τον είδα και σήμερα στο Δημαρχείο, να παρευρίσετε εκεί και να προβαίνει και στα κομπιούτερ και να έχει πρόσβαση στο χώρο του Δήμου, αν είναι δυνατόν να αποχωρήσει, διότι δεν δικαιούται πλέον να έχει πρόσβαση στο Δήμο Σπαρτιατών και να διευκολύνει το έργο, να διευκολύνει την αίτηση και των λοιπόν θεωρώθηκε συναδέλφων το δικό μας. Και αν θέλετε, εκ του Δημοτικού Κώδικα, όπως σας είχα πει, μπορείτε να προβείτε και σε πρόληψη νέου Γενικού Γραμματέα, το οποίο δεν είναι παράνομο, είναι νόμο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να τελειώνουμε με αυτό το θέμα και αν υπάρχουν περαιτέρω τίποτα καταγγελίες κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω δώσει απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο, τον κύριο Ρηγέννη, ότι ο κύριος Αυτούρος, μετά την απόρρισή του,
απόγευση ήταν. Έλυσε η θητεία του, γιατί είχε τη θητεία του Δημάρχου τον είχε προσλάβει. Δεν μπορεί να επανακολουθεί για του λόγου που γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα προσεφέρθη μόνο του, αναγνωρίζοντα ότι στο Δήμο έμεινε τόσα χρόνια. Και αναγνωρίζοντα και κάποια άλλα πράγματα, να παρέχει τι συμβουλέ του λόγω τη πολύχρονη πείρα του. Και για τον πρόσφατο λόγο την εγνώστης και χειρίστηκε πολύ σοβαρά προβλήματα του Δήμου. Ας μην ξεχνά, μας αναφέρω ένα έργο των οπτικών ενών, κόστος 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Να παρέχει τις συμβουλές όταν τους τη ζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχω την ανάγκη ενός τέτοιου ανθρώπου. Εάν η παραγωγή του εκεί είναι παράνομη, να είστε σίγουρος ότι ούτε μία ώρα δεν έχω το δικαίωμα. Συνήθισα στη ζωή μου να τηρώ τον νόμο. Ασφαλώς θα βρω άλλο τρόπο να μου παρέχει τις συμβουλές. Εάν όμως έχω το δικαίωμα και δεν σας κρύβω ότι θα κάνω ερώτημα στην προϊσταμένη υπηρεσία. Εδώ στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας θέλει να παρέχει ανιστή τις υπηρεσίες του, ότι στεγάζεται αν εκεί ενοχλεί, που είναι στο δεύτερο όροφο. Μπορεί να έχει το γραφείο σας. Θα αλλάξει όροφο. Το γραφείο σας. Ή θα έρθει στο γραφείο μου, ή θα έρθει δίπλα στον αντιδημάρχο. Δεν είναι τα μυστικά, κύριε Ρίγα. Το ξέρουμε, ο Δήμος δεν έχει τα μυστικά που φοράει. Δεν έχει πρόβλημα με τα δόντια του υπαγγέλου. Απλώς επειδή βλέπω ένα πνεύμα στου υπαγγέλου, πήγαινε κάτι ένα καλό. Ότι όλοι θέλουν να τον συμβουλεύονται, διότι είναι πράγματα ακόμα. Θα ήταν εύκολο να προλάβουμε ένα γενικό γραμματέα. Όμως το διάστημα είναι πολύ μικρό. Ουσιαστικά, ξέρετε ποιο είναι το διάστημα, 6 μηνών. Διότι από τη στιγμή που θα προκυρωθούν οι εκλογές, ο Δήμος τι κάνει. Διεκπεραιώνει την τρέχουσα δουλειά. Δεν έχει δικαίωμα ούτε πρωτοβουλίες να αναπτύξει, ούτε προγραμματισμό να κάνει, ούτε τεχνικό πρόγραμμα να ψηφίσει. Τι θα κάνει, μισθοδοσία και ροή της καθημερινότητας. Όμως σας δίνω το λόγο. Όχι μόνο σε εσάς και στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω γιατί ορισμένοι συνάδελφοι το έχετε θέσει. Δεν βρίσκω το λόγο. Δεν ξέρω σε τι βλάβη ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια τον είχαμε επειδή πιάνει μία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κύριε Πιώτα. Κύριε Πιώτα, εάν μπορείτε και εσείς, γιατί είστε νομικός και ο κύριος Αντιωτάτος, να πείτε. Ναι, κύριε Πιώτα. Κύριε Δημαρχέ, ακούστε, η υπομονή μας έχει και τα όρια της και προσωπικά η δική μου υπομονή με αυτά που λέτε τίνει να εξαντληθεί. Σας είπα πριν παραδώσει ο κύριος Αυδούλος ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε τίποτε παράτυπο και παράνομο και δεν θέλω ούτε και εσείς να έχετε τέτοια συμμετοχή ούτε και κανένας άλλον σε τον συναδέλφο. Με τα λόγου γνώσεως λοιπόν και αληθείας σας λέω τούτο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία παράτυπη και παράνομη παρουσία του τέος Γενικού Γραμματέως του Δήμου Σπαρτιατών σε δημόσιο χώρο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Προστατεύστε το Δήμο Σπαρτιατών και προστατεύστε και το αξίωμα το οποίο φέρετε, διότι ξεκινάτε από λάθος βάση ότι είστε στον θόκο τον Δημαρχιακό για τρέχουσα διαχείριση των πραγμάτων μέχρι τις επόμενες εκλογές. Μέσα δε στην τρέχουσα διαχείριση τοποθετείτε και την παρουσία ενός τέος Γενικού Γραμματέα που προσωπικά θεωρώ ότι είναι άξιος και ικανός και γνώστης θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, επουδενή λόγο όμως μπορεί να παρίσταται ούτε και για ένα λεπτό σε δημόσιο χώρο, είτε είναι σε αίθουσα του Δημαρχιακού.